Κανονικά θα μπορέσουν να προσέλθουν στις αίθουσες διδασκαλίας οι μαθητές του Μαραθοκάμπου, τόσο στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, όσο και στο λύκειο, με την επανέναρξη των διαζώσεις μαθημάτων. Τα κοντέινερ που χρειαζόταν για να στεγαστούν οι μαθητές στο γυμνάσιο του Μαραθοκάμπου έχουν ήδη τοποθετηθεί και όλα είναι έτοιμα όταν οι μαθητές των γυμνασίων θα επιστρέψουν στις αίθουσες αυτές, όπως δήλωσε ο κ. Δημήτρης Βολακάκης. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ο Δήμος Δυτικής Σάμου και ο Δήμαρχος μαζί με το Δημοτικό του Συμβούλιο, τους Αντιδημάρχους και όλους τους εμπλεκόμενους, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια όσον αφορά για τα κοντέινερς, για να μπορέσει να γίνει η στέγαση των παιδιών του γυμνασίου. Έγινε ένας τιτάνιος αγώνας, γιατί δεν υπήρχε σημείο για να τα πάμε, διότι όπως γνωρίζετε και όπως είδατε, ο δρόμος είναι πάρα πολύ στενός, είναι 2-20. Δεν χώραγαν τα κοντέινερ να περάσουν, αναγκαστήκαμε και φτιάξαμε ράμπες ξύλινες με γερανό, κατεβάσαμε τα κοντέινερ, τα κατεβάσαμε σε αυτό εδώ το σημείο όπου είναι και ο φυσικός χώρος του γυμνασίου. Σε λίγες μέρες θα είμαστε απολύτως έτοιμοι, απομένουν να μπουν οι υδροροές και τα air condition, να συνδεθεί το ρεύμα, έτσι ώστε όταν θα ανοίξουν τα γυμνάσια να είναι έτοιμο το σχολείο να μπορέσει να τα απεξέλθει στις απαιτήσεις των μαθητών, των γονέων και των καθηγητών. Διότι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα που ήταν πρωί-απόγευμα, γιατί εκτός από τα παιδιά του Μαραθοκάμπου έρχονται και από το Πλάτανο, έρχονται από Κουμέικα, από Όρμο Μαραθοκάμπου, Κάμπο Μαραθοκάμπου, Αγία Κυριακή, Καλλιθέα, και υπήρξε μία σύγχυση και μία εξαγρίωση κιόλας από τους γονείς, διότι δεν μπορούσαν τα παιδιά να τα απεξέλθουν στις απογευματινές τους δραστηριότητες. Τέλος καλό, όλα καλά. Έχουν εγκριθεί πλέον τα χρήματα για την ανακατασκευή του γυμνασίου. Ο Δήμαρχος και οι τεχνικές υπηρεσίες και εμείς όλοι οι εμπλεκόμενοι κατευθυνόμαστε έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό να είναι έτοιμο το σχολείο και να μπουν τα παιδιά μέσα για να επανέλθουμε στην κανονικότητα.